Ανησυχία προκάλεσε η έντονη δυσοσμία κοντά στην Προβλήτα 1 στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκαν λίμματα να ρέουν στη θάλασσα. Από την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο του Κεντρικού Λιμεναρχείου βρέθηκε στο σημείο και εντόπισε το πρόβλημα. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση, η ρύπανση που προκλήθηκε ήταν μόλις 3 τετραγωνικών μέτρων. Μεσημέρι σήμερα ειδοποιηθήκαμε ότι υπάρχει μια μικρής έκτασης ρύπανση από αστικά λίμματα στο λιμάνι, στην περιοχή ανατολικά του Προβλήτα 1. Άμεσα κλιμάκιο του αρμόδιου γραφείου προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου μετέβη στο σημείο, διενήργησε αυτοψία και επιβεβαίωσε τα καταγγελόμενα. Πρόκειτο για ρύπανση από αστικά λίμματα έκταση περίπου 3 τετραγωνικών μέτρων. Αφού διαπιστώθηκε ότι τα λίμματα προέρχονταν από αγωγό ομβρίων υδάτων της ΔΕΗ, κλιμάκιο της υπηρεσίας έσπευσε για να αποκαταστήσει τη βλάβη και να προλάβει τα χειρότερα. Για το περιστατικό μάλιστα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου σχηματίζει δικογραφία και θα επιβάλλει τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα προς τη ΔΕΗ. Υπήρχε μια βλάβη στο αντιλιοστάσιο κοντά στην Ελαιοφόρο Εθνικής Αντιστάσεως και αναλήφθηκαν άμεσα οι ενέργειες για αποκατάσταση της βλάβης και όντως μετά από λίγα λεπτά είχε αποκατασταθεί ότι σχηματίζεται δικογραφία από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Σε αυτή την περίπτωση η πέτεια είναι η ΔΕΗ. Υπήρχε ένα φράξιμο, το οποίο σε αυτή την περίπτωση επειδή έφραξε γίνεται μια υπερχείληση και πέφτουν κάποια λίμματα, πέθανε στον αγωγό των ομβρίων, ο οποίος καταλήγει στο λιμάνι. Για το συμβάν ενεργοποιήθηκε ταχύτατα το σχέδιο καταπολέμησης της ρύπανσης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ κινητοποιήθηκε και η αρμόδια εταιρεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, ωστόσο δεν χρειάστηκε η παρέμβασή της.